Γεια σας. Όπως κάθε Παρασκευή από το Μουσικόραμα είμαστε και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή εκπομπή, πριν από τα πάρα πολλά ενδιαφέροντα που έχουμε να σας παρουσιάσουμε, θα υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα σας είχαμε παρουσιάσει τα κλασικά ροκ συγκροτήματα των Who, των Rod Stewart και ακόμη καινούργια ονόματα της Βρετανικής σκηνής. Σήμερα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, το μεγαλύτερο μέρος από το Μουσικόραμα είναι αφιερωμένο στο συγκρότημα των Beatles. Beatles που αυτό το μήνα κλείνουν 20 χρόνια από την πρώτη δισκογραφική τους εμφάνιση, τον Οκτώβριο του 1962 με το Love Me Do. Με το Love Me Do, ενώ πριν έπαιζαν στα διάφορα κλαμπ του Liverpool και το πρώτο τους όνομα ήταν Quarrymen. Αυτές ήταν οι μεγάλες μορφές της pop μουσικής. Κάτι πολύ σημαντικό είναι το φαινόμενο της μαζικής ιστερίας που προκαλούσαν με τις εμφανίσεις τους οι Beatles, ένα πράγμα που δεν άφησε πάρα πολλά αξιόλογα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, όπως τους Animals του Eric Burton ή ακόμη το συγκρότημα των Kings. Ωστόσο, οι Beatles παραμένουν το πρώτο συγκρότημα στην ιστορία της pop μουσικής. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 60, κάθε μέλος του group ακολούθησε solo καριέρα. Η κυρίαρχη προσωπικότητα όλα αυτά τα χρόνια είναι η προσωπικότητα του John Lennon κατόπιν του Paul McCartney και όλων των άλλων μελών του group. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από το Μουσικόραμα θα σας παρουσιάσουμε μαζί με όλα τα αφιερώματα στη ροκ μουσική και ένα ειδικό αφιέρωμα στη μουσική όλων των πρώην μελών του συγκροτήματος μέσα στην δεκαετία του 70. Όσο αφορά όμως τους πρώην Beatles, για σήμερα έχουμε κάτι ακόμη.